Μια χαρά είναι, εντάξει. Υπάρχει καλό. Καλό το είναι. Καλό προέδρε. Α, είναι, δεν είναι. Από εκεί κάνει ζέστη που πάτε τώρα εσείς. Δεν πειράζει. Όχι, λέω σε όλους, λέω. Είναι πιο δροσερό. Σε όλους, λέω. Πολύ σε όλους, λέω, Παναγία. Διάβασα κάποια πραγματάκια και τώρα τελευταία και στενοχωρήθηκα και τα μάτια μου πονέσανε. Τι διάβαζε. Μα το μήνα α, δεν είναι. Όχι, απολογηθούμε τώρα, κατάλαβα. Είναι ρίζε μου από εκεί και με τραβάνε, αλλά στεναχωριέμαι και δεν πρέπει να τραβάζω. Τι έγινε, Βαγγελίνα, έγινε. Λέω σου, κύριε Αδάμ, τι μας είναι αρχίσουμε. Να ρίχνουμε λάδι στο λιγνάρι ή δεν μ' ακούγια. Δεν έχω δε πολλά δε βοήθεια. Λοιπόν, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, του Πνεύμα της Αληθείας, του Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσε μη και καθάρισε εμάς από πάσης κυρίως και σώσε με τα θέα σας. Αμήν. Λοιπόν, από τα γεγονότα που γιορτάσαμε, ένα από αυτά θα μας απασχολήσει ή μάλλον θα μας δώσει ζωή, γιατί πρόκειται περί ζωής και μάλιστα ζωής αιωνίου. Με το γεγονός το τελευταίο της βαπτίσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βλέπετε η Εκκλησία δεν το γιορτάζει μια φορά και τελειώνει, αλλά κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο το γιορτάζει. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η επανάληψη αυτή φέρνει τη ζωή, γιατί γίνεται βίωμα στον άνθρωπο και τη γίνεται βίωμα στον άνθρωπο, από εκεί και πέρα μιλάμε για χριστιανική ζωή. Να έχουμε στο νου μας την εικόνα που βαπτίζει ο Ιωάννης τον Κύριό μας, για να μπορούμε έτσι να μεταφερθούμε και στον Ιορδάνη, αν μας είναι δυνατόν εμάς που δεν έχουμε πάει, εγώ δηλαδή που δεν έχουμε πάει, αλλά και από το σκηνικό εκείνο των δύο ανδρών να έχουμε ζωντανή την εικόνα του Βαπτίσεως. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ο ένας είναι ο Δεσπότης, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και ο άλλος είναι ο δούλος του. Ή αλλιώς, ο Δημιουργός και το Δημιούργημα. Ο ανεύθυνος πέρα για πέρα και ο σε ευθύνη ευρισκόμενος, Ιωάννης Βαπτιστής, σαν άνθρωπος. Γιατί όλοι οι άνθρωποι κουβαλάμε ευθύνη. Ο μόνος ανεύθυνος υπήρξε σαν άνθρωπος ο Κύριος. Να θαυμάσεις, λέει το μεγαλείο, εκείνου που ενώ ήταν και είναι ο αφέντης και δεσπότης του κόσμου και έρχεται με ταπεινό σχήμα
όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μορφήν δούλου λαβών, για να βαπτιστεί από το δημιούργημα του, το δημιούργημά του, το δούλο του. Λέγει, μη θορυβηθείς που βλέπεις μια τέτοια πραγματική εικόνα. Θεό να γίνεται άνθρωπος και να βαπτίζεται από άνθρωπο. Εκείνο λέει που πρέπει να σε γεμίζει έκπληξη και θαυμασμό είναι το ότι ήρθε και έγινε άνθρωπος και ακόμη λέει το κυοφορηθήνε το σου των χρόνων. Το κυοφορηθήνε σημαίνει το ότι καταδέχθηκε να κυοφορηθεί στη μήτρα της Παναγίας, να περάσει τα στάδια μέχρι ότου γεννηθεί και να έρθει στον κόσμο σαν άνθρωπος. Να γεννηθεί από τη μήτρα της Παναγίας. Τώρα, όλα τα άλλα, τα παθήματα, η σταύρωση, η πείνα, η δίψα που πέρασε, το, η Ανάστασή του και το ανέβασμα στον ουρανό, η ανάληψή του, είναι μεταγενέστερα και φυσικά επόμενα της γεννήσεως. Αφού γεννήθηκε, εκείνο το εκπληκτικό. Τα άλλα ακολούθησαν όπως και ακολούθησαν. Έρχεται λοιπόν, λέει, παραγίνεται, λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, παραγίνεται, έρχεται, επί τον Ιορδάνη, στον Ιορδάνη, προς τον Ιωάννη, του βαπτιστήνε υπ' αυτού. Για να βαπτιστεί, λέει, από αυτόν. Έρχεται για να βαπτιστεί. Και βέβαια ο Ιωάννης που είχε πάρει η είδηση για τη γέννηση του Κυρίου, αφού ήταν και 6 μήνες πιο μεγάλος ο Ιωάννης από τον Κύριό μας, είχε πάρει είδηση όταν η Παναγία πήγε στην Ελισάβετ. Τότε λέει κουνήθηκε, λέει, το βρέφος εν την κοιλία αυτής της Ελισάβετ. Και η Ελισάβετ φωτιστήσα από τον Πνεύμα του Άγιο είπε καλώς τη μητέρα του Κυρίου. Ήδη ο Ιωάννης είχε δώσει το μήνυμα ότι έρχεται αυτός που θα λυτρώσει τον κόσμο. Τώρα που τον βλέπει να έρχεται ως άνθρωπος, ως άνδρας κατά έναν τρόπο, αφού είναι 30 ετών ο Κύριος, προβάλλει, όπως βλέπουμε, κάποιο δισταγμό. Όχι άρνηση, δισταγμό να τον βαπτίσει. Του λέγει, εγώ χρίαν έχω υπό σου βαπτιστήνε. Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα. Και εσύ έρχεσαι σε μένα. Η Γραφή, η Αγία Γραφή, πάνω σε αυτή την πραγματικότητα, δηλαδή από τον ουρανό κατά πάντα τέλειος ο Κύριος, πάνω υπερ τέλειος, κατεβαίνει και γίνεται άνθρωπος. Ο άλλος, σαν και εμάς άνθρωπος, αλλά αγιασμένος και αυτός, δούλος του στην ουσία, δεν αντέχει να ταινίσει, να βαπτίζει αυτός και να κουμπάει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του Κυρίου. Αυτό δεν το αντέχει και αυτό και του λέει με δισταγμό, μα εγώ
από σένα έχω ανάγκη να βαπτιστώ. Και εσύ έρχεσαι να βαπτιστείς από εμένα. Γιατί? Θα ρωτήσω κάτι. Κατά τη διάρκεια της ζωής των 30 ετών, τι μας λέει η ιστορία, γνωρίζω το Άνης με τον, είχαν ή εκεί γνωρίστηκαν, εκεί εμφανίστηκε σαν Θεός, ας πούμε. Αν υπάρχει. Είπαμε, είχε δώσει μήνυμα, αλλά δεν είχα συναντηθεί. Και υπάρχει μέσα από τη γραφή η απάντηση. Λέει, εφών αν είδεις το πνεύμα καταβαίνον ως υπεριστεράν, σε αυτόν που θα δείτε καταβαίνει το πνεύμα σαν περιστέρι, εκείνος είναι αυτός που καταβαίνει από ψηλά για να σώσει τον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός ο λειτουργός του κόσμου. Δεν τον είχε δει το Κύριο. Αυτό ακριβώς. Άλλη φορά δεν τον είχε δει. Ναι, είχε συναντήσει. Εκεί έγινε η γνωριμία. Εκεί έγινε η συνάντηση. Λοιπόν, θέλω όμως, επειδή δεν πρόκειται να πω τίποτα δικό μου, το έχω ξεκαθαρίσει το πράγμα. Έχω μελετήσει πάρα πολλές φορές αυτό που έχω στα χέρια μπροστά μου το βιβλίο και επειδή δεν χορταίνω να το διαβάζω και ό,τι καλό είναι πρέπει να διαβάζετε και να ακούγετε πολλές φορές, γι' αυτό και ασχολούμαι και για άλλη μια φορά με τη βάπτιση και από τον Άγιο Άνη τον Ξώστομο. Λοιπόν, λέει λοιπόν, δεν του είπε έρχεσαι να βαπτιστείς. Λέει, εγώ χρειαν έχω υποσύ βαπτιστή είναι. Από σένα έχω ανάγκη να με βαπτίσεις, λέει ο Ιωάννης. Δεν συνεχίζει να πει ότι και εσύ έρχεσαι να με εσύ έρχεσαι να σε βαπτίσω εγώ. Δεν το λέει τη λέξη, αυτή δεν χρησιμοποιεί βέβαια. Καθόλου. Και εσύ λέει έρχεσαι σε εμένα. Δεν μιλάει. Και εκεί σταμάτησα και προηγουμένως. Η Γραφή λέει, το αγιότερο, να το πω έτσι, ευλογεί τον κατώτερο Άγιο. Παραδείγματος χάρη, ο Επίσκοπος ευλογεί τον Ιερέα, ο Ιερέας ευλογεί τον Διάκονο και οι δύο ευλογούν τον λαό που είναι κατώτεροι. Ο λαός δεν ευλογεί ούτε τον Διάκονο, ούτε και τον Ιερέα, ούτε και τον Επίσκοπο. Και πάμε και παραπάνω, ο Θεός ευλογεί όλους μας. Ο Θεός μας ευλογεί όλους. Το Ιωάννης του λέει, εγώ είμαι άνθρωπος. Εσύ πρέπει να ευλογήσεις εμένα, ναι, κατά συνέπεια και να μην βαφτίσεις. Εγώ, πώς, αφού είμαι κατώτερος σε όλα, θα ευλογήσω και θα βαφτίσω εσένα. Λέει, το μείζον, το μεγαλύτερο, ευλογεί το έλατον, ευλογεί το κατώτερο. Ή αλλιώς, το έλατον υπό του Κρήτονος ευλογείται. Το μικρότερο από το μεγαλύτερο και κατώτερο ευλογείται. Αυτή την πραγματικότητα τη ζούσε ο Ιωάννης. Δεν υπήρχε εδώ, να πούμε, πρόσχημα ώστε να προβάλλει το δισταγμό εκείνο. Και εσύ, λέει, έρχεσαι πρόσμε και γάρ και εκείνος διεκόλυεν αυτόν. Ας έρθουμε καπαλού τώρα, να δούμε μια άλλη περίπτωση. Κάπου στον νηπτήρα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, ζητάει ο Κύριος να πλύνει τα πόδια των μαθητών. Και ο Πέτρος, ου μη νύψεις Κύριε της πόδας μου. Δεν θα πλύνεις Κύριε τα πόδια μου. Και ο Κύριος το απαντάει. Αν δεν πλύνω τα πόδια σου, δεν έχεις καμία θέση μαζί μου. Και βέβαια, εδώ δεν πρόκειται για απρέπεια ή για ανυπακοή του Πέτρου. Κάθε άλλο, ο Πέτρος έβλεπε το ύψος του Κυρίου. Τι κάνει εδώ πέρα. Δεν άντεχε να δει τον Κύριο που τον έζησε τόσα χρόνια σε όλο το μεγαλείο του να του πλέει τα πόδια. Όχι, του λέει, άμα δεν στα πλύνω μαζί μου
δεν θα έχεις καμία θέση. Και συμπληρώνει, όποιον, του λέει του Πέτρου ο Κύριος, εκείνο που κάνω εγώ τώρα, ουκίδας, δεν το καταλαβαίνεις. Γνώση δεν μετατάφτα. Θα το καταλάβεις αργότερα. Μετά από την πράξη που θα κάνω, θα το καταλάβεις. Και ακόμα, ουκ έχεις μέρος μετά μου. Δεν έχεις μέρος μαζί μου να μείνεις εφόσον δεν κάθεσαι να σου, σου πίνω τα πόδια. Βέβαια και ο Πέτρος είπε, όχι Κύριε, τα πόδια και το κεφάλι μου και τα χέρια μου και όλο μου το σώμα να μου πλύνεις στη συνέχεια. Εδώ φαίνεται πάλι ότι ο Πέτρος δεν είχε καμία πρόθεση άρνησης, αλλά ευλάβειας μάλλον στο πρόσωπο του Κυρίου και απολύτου σεβασμού. Λοιπόν, και εδώ ακούμε να λέει, να μιλάει ο Ιωάννης, να έχει το δισταγμό να τον βαπτίσει και ο Κύριος να τον απαντάει. Άφες άρτη. Άφησε πια. Ούτω πρέπονεστή εν ημί πληρώσε πάσα δικαιοσύνη. Λέει, άκουσε Ιωάννη, όλη αυτή τη συμπεριφορά σου, που βέβαια είναι συμπεριφορά αγάπης και σεβασμού, άστο, άστινε. Εμείς θα ακολουθήσουμε εκείνο που πρέπει για να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. Θα πείτε, είχε ο Κύριος παραλείψει καμιά παράληψη γύρω από καμιά αρετή, ώστε εδώ πέρα συμπληρώνει αρετή με το να βαπτίζεται. Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Όταν διαβάζουμε στην Αγία Γραφή και ακούμε, παραδείγματος χάρη, ότι ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, ότι ήταν, λέει, δίκαιοι και άμεμπτοι παρά το Θεό, λέει τη λέξη δίκαιοι και άμεμπτοι. Δίκαιοι σημαίνει όχι δίκαιοι όπως την ομονής, αλλά ενάρετοι, με αρετές άνθρωποι. Και εδώ λοιπόν λέγει, δεν έχει αυτό το νόημα, αλλά έχει κάποιο άλλο νόημα. Η λέξη δικαιοσύνη σημαίνει ότι κάτι που ο νόμος όριζε ο Μωσαϊκός για όλους τους ανθρώπους είχε μείνει τελευταίο και έπρεπε και ο Κύριος να περάσει από το νόμο αυτό. Πέρασε από 40 μέρες, πήρε την ευλογία όπως έλεγε ο νόμος, έφυγε από τη μέση. Πριν από τις 40 μέρες έλεγε ότι έπρεπε όλοι οι Εβραίοι, όλοι οι εντελώς εξαιρεμένοι, να βαπτίζονται. Όχι για να καθαρίζουν αμαρτίες, αλλά είχαν τους λεγόμενους καθαρμούς του σώματος. Να καθαρίζουν το σώμα, έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Και ο Ιωάννης, εκείνος που περνούσε από εκεί και τους βάπτιζε, όχι γιατί έδινε συγγνώμη σε αμαρτήματα, προς Θεού. Δεν έδινε καμία απολύτως συγγνώμη σε καμία αμαρτία ο Ιωάννης. Αλλά τι έκανε. Ο σπορόδρομος προετοίμαζε την οδό του Κυρίου. Έδινε βάφτισμα μετανοίας. Δηλαδή σημαίνει ότι δέχομαι ότι είμαι αμαρτωλός, περνώ από το βάπτισμα, δεν μου δίνει συγγνώμη, αλλά έχω πια ομολογήσει ότι είμαι αμαρτωλός και ότι θα έρθει κάποιο άλλο να με βαπτίσει και να με σώσει. Κάποιος άλλος έρθει να φέρει εκείνο το βάπτισμα, το λυτρωτικό βάπτισμα, που θα δώσει την άφεση των αμαρτιών. Ο Κύριος όμως
υπήρχε λόγος να βαπτιστεί, είχε κανένα αμάρτημα άπαγης βλασφημίας, ώστε να πάει να υποστεί το βάπτισμα της μετανοίας. Προς Θεού είναι ο αναμάρτητος. Ο αναμάρτητος, όσοι είμαστε στη λέξη. Αλλά όμως, επειδή το όριζε ο Μωσαϊκός νόμος, έπρεπε να περάσει και από το βάσμα εκείνο του Ιωάννου. Να δούμε λίγο τι ακριβώς έγινε, θα δούμε τα πράγματα και από... Από το βάσμα εκείνο δεν πέρασαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι μόνο. Δεν το αποδέχτηκαν. Το βάσμα εκείνο του Ιωάννου, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν το αποδέχτηκαν. Όλος ο υπόλοιπος λαός πέρασε το βάσμα. Γιατί λέει πηγαίνανε οι άνθρωποι του λαού και βαπτίζονταν. Αλλά οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι στέκονταν αντίπαλοι στον Ιωάννη. Έχει το Κύριος λοιπόν και προχωράει, μπαίνει στον Ιορδάνη ποταμό και αμέσως λέγει βγήκε, δεν στάθηκε καθόλου μέσα στο νερό, αμέσως βγήκε από το νερό. Το αμέσως που λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής σημαίνει ότι εφόσον ήταν αναμάρτητος, γιατί να έμενε στο νερό. Στο νερό έμεναν αυτοί που είχαν αμαρτήματα και τα έλεγαν. Σαν αναμάρτητος λοιπόν, μπήκε, λογήθηκε, βγήκε αμέσως έξω από το νερό. Αμέσως βγήκε έξω από το νερό. Και λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, τότε, δηλαδή όταν του είπε, έλα έτσι πρέπει να γίνει, του λέει ο Κύριος του Ιωάννου, αφήσει αυτόν, τον αφήνει ο Ιωάννης και μπαίνει στο ποτάμι. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από το ύδατος. Και αφού βαπτίστηκε, ανέβηκε αμέσως. Και εδώ θα δώσουμε προσοχή, την εικόνα να την έχουμε στο μυαλό μας, δεν μας χρειάζεται. Ιδού ανεώχθησαν αυτό οι ουρανοί. Ανοίχθηκαν οι ουρανοί. Και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως υπεριστερά και ερχόμενον από αυτό. Και είδε ο Ιωάννης, γράφεται με ψιλογιώτα εδώ πέρα, και σημαίνει είδε με τα μάτια του, τώρα και με εκείνα τα μάτια προπαντός. Γιατί αυτά βλέπουν κυρίως αυτά τα θεάματα, να καταβαίνει το Πνεύμα του Θεού από τον ουρανό και να κάθεται επάνω στο κεφάλι. Και αυτό και ομολόγησε ο Ιωάννης και είπε, μου είπε ότι θα δεις το Πνεύμα του Άγιο να κατεβαίνει, αυτός είναι ο γιος μου, ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτό είναι το παιδί μου που στείλα στον κόσμο να σωθεί ο κόσμος. Θα πρέπει να δούμε ένα πράγμα. Τους δύο άνδρες ως προς τον τρόπο της ζωής και ως προς τον τρόπο της γέννησης. Λοιπόν, ο Ιωάννης Βαπτιστής γεννήθηκε από μάνα στήρα. Έζησε στην έρημο. Φορούσε προβιά ο Άγιος Ιωάννης. Όλη τη ζωή την πέρασε στην έρημο ο Άγιος Ιωάννης. Και εκεί λέγει, έτρωγε, πως το ξέρουμε, ακρίδες και μέλι άγριο. Ακρίδες και μέλι άγριο. Ήταν γιος του αρχιερέως. Ζαχαρίας, Ελισάβετ, αρχιερεύς ήταν. Γιος αρχιερέως. Αυτά είναι σημάδια που μας χρειάζονται να καταλάβουμε ακριβώς τι θα ακούσουμε για τη ζωή του Χριστού. Λίγα πραγματάκια για τη ζωή του Χριστού. Και καλούσε ο Ιωάννης να έρθουν να βαπτιστούν στον Ιορδάνη ποταμό. Σε γενικές γραμμές. Τις ακρίδες. Τις ακρίδες, γιατί ως μαθητής είχα φάει ξύλο εγώ για τις ακρίδες.
δεν έτρωγε τα ζώα, τα τεινά της ακρίδες, έτρωγε τα άκρα των χόρτα, από τα χόρτα τα άκρα. Τα ακρίδρια. Τα ακρίδρια. Πάντως, εγώ θέλω να τα βλαστάρια, ξέρω εγώ, έτσι, γιατί εγώ ως μαθητής είχα κακή εμπειρία. Δεν είναι όμως και αυτό, για το λέγω ρακλή, δεν είναι απόλυτα σίγουρο, είναι αυτό, είναι και αυτό. Αλλά μπορεί και να είναι... Αλλά ο κύριος Τρεβέλας... Συγγνώμη που δεν έκανα την... Όχι, όχι, όχι. Απαραίτητο. Αλλά είναι κάτι βασικό, έτσι. Είναι ανάγκη. Ο κύριος Παΐμισσας Τρεμπέλας λέει ότι και αυτό είναι, αλλά και λέει, στα μέρη εκείνα περνούσαν σμήνια από ακρίδες και τις κάνανε παστές. Το διαβάσα εγώ και με πράγμα. Και εγώ πίστευα ότι ήταν ακρίδες σαν τις παστές, αλλά είναι και αυτό. Έτσι, μπορώ να το φέρω να σου το δείξω ότι έχω διαβάσει και εκείνο πράγμα. Λοιπόν, λέει λοιπόν τώρα εδώ, αυτός ήταν με λίγα λόγια του Ιωάννη του Βαπτιστού, ο τρόπος ζωής, ο τρόπος ζωής. Λοιπόν, ο Κύριός μας γεννιέται από Παρθένα κόρη. Ένα. Έζησε μες στον κόσμο. Λέει, μάλιστα ένα από τα κατηγορητήριά σας ήταν ότι μετά τελωνών και αμαρτωλών εστί ο διδάσκαλός σας. Ζει ανάμεσα λέει στους τελώνες και τους αμαρτωλούς λέει. Λοιπόν, η διαφορά τους λοιπόν έγινε σε τούτο ότι ο Ιωάννης ζούσε στην έρημο και ο άλλος μέσα στον κόσμο, μέσα στον κόσμο. Και φόραγε και ο κύριος μας ό,τι φορούσαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Τα ίδια ενδύματα, δεν είχε διαφορά καμία. Ο τρόπος ζωής δηλαδή ήταν σαν εκείνο που ζούσαν οι άνθρωποι που ήσαν γύρω του. Δεν διέφερε σε αυτά τα πράγματα ο κύριος. Βεβαίως, δεν είναι η έρημος που δείχνει κυρίως το ανέβασμα και την αρετή ενός ανθρώπου. Γιατί μπορεί να είναι μέσα στον κόσμο και να δεις πιο έρημα από εκείνο που είναι στην έρημο. Γιατί λέει η γραφή μέσα ότι ο Κύριος διενυκτά έρευε στην προσευχή. Τις νύχτες δηλαδή όλες περνούσε μέσα στην προσευχή, σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος. Λοιπόν, οι δύο λοιπόν άνδρες είχαν μία διαφορά. Και περισσότερη επιρροή ασκούσε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Πολύ μεγαλύτερη επιρροή από τον Κύριο που ζούσε μες στον κόσμο. Ο Τάδες, στην έρημο, παλιό κόσμος και τον ακούει και τον βαπτίζει και λοιπά, είχε φήμη μεγάλη ο Ιωάννης. Γιατί τα λόγια είναι πράγματα. Γιατί κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο σε μορφή περιστεράς και ακούγεται η φωνή από ψηλά. Ποια φωνή του πατέρα να λέει ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Ο πολύς λαός που για τον Κύριο δεν είχε αυτή τη φήμη τη μεγάλη, ακούγοντας μόνο τη φωνή, είχε την αντίληψη ότι πρόκειται για τον Άγιο τον Πρόδρομο, για εκείνον που βαφτίζει. Κατεβαίνει λέει το Πνεύμα του Άγιο σαν είναι δάκτυλος του Θεού. Δάκτυλος του Θεού. Δεν είναι αυτός, αλλά είναι αυτός που το Πνεύμα του Άγιο πάνω. Είδανε να κατεβαίνει στο κεφάλι του Κυρίου σαν δάκτυλος λέει του Θεού, λέει ο Χρυσόστομος, που τον έδειγνε ότι είναι ο Υιός του αγαπητός που είχε ρίξει όλη την αγάπη του επάνω, ενώ ευδόκησα. Έτσι λοιπόν ξεκαθάριζε το για ποιον ήταν η φωνή που ακούστηκε από τον ουρανό ψηλά. Και ένα ακόμα, μάλλον θα, ένα ερώτημα πάνω σε αυτό. Πίστεψαν οι Εβραίοι ότι αυτός είναι ο Υιός αγαπητός? Κάθε άλλο. Δεν έδωσαν καμία απολύτως πίστη. Δεν είναι θέμα εδώ, προβάλλει μια πολύ εύλογη απάντηση σε κάποιο ερώτημα. Λένε, να δω
για να πιστέψω. Να δω για να πιστέψω. Εδώ βλέπουν και δεν πιστεύουν. Και άλλο. Όταν ερχόντουσαν από την Αίγυπτο και σταματήσαν στο όρο Σινά για να ανέβει να πάρει τις εντολές ο Μωυσής, δόθηκε η εντολή από τον Κύριο κανείς να μην πλησιάσει και να κουμπίσει το όρο Σινά. Και ανέβηκε επάνω ο Μωυσής, σύστηκε λέει το όρος ολόκληρο, κουνήθηκε το όρος, φωνές, βροντές, αστραπές, θύελα. Όλα αυτά τα είδε με τα μάτια τους. Σαν έκτακτο γεγονός θείας επεμβάσεως. Το είδαν όλοι. Άλλαξαν τρόπο ζωής. Κανένας τους δεν άλλαξε τρόπο ζωής. Και το αποτέλεσμα. Κατεβαίνει ο Μωυσής, φέρνει τις πλάκες από πάνω τους, βλέπει να θυσιάζουν στα είδωλα. Άλλα είδαν, άλλα κάνουν. Θυσίαζαν στα είδωλα, παρακαλώ. Λέει, στον Θεό Βελφεγόρ. Όσα αν δεις με τα μάτια σου, αν έχεις ψυχή διεστραμμένη, δεν θα πιστείς ποτέ. Όσα αν δεις με τα μάτια σου. Λέει, δεν κατέβηκε ένας από πάνω να μας μεταφέρει κάποιο μήνυμα και να πούμε να από ψηλά εκείνος είδε που ζούσε εδώ πέρα και έφυγε και ξαναγύρισε να μας πει κάτι. Να που ήρθε ο Λάζαρος μετά από 4 ημέρες στον κόσμο. Να που τον είδαν οι Εβραίοι με τα μάτια τους. Να βρωμάει μέσα στο τάφο μέσα 4 ημέρες. Όζη Κύριε βρωμάει. Να βγαίνει τυλιγμένος όπως ήταν με του πεθαμένου τα ρούχα, με τα, το τρόπο, τα φύς, ναι, να βγαίνει έξω, να το βλέπουν να περπατάει και το αποτέλεσμα να κάνουν συνέδριο, να ξεντώσουν και τον Κύριο και τον Λάζαρο. Και τους δύο. Λέει, αυτός που ζει, προσέξτε το λέω όλες τους χρόνους εδώ μέσα το έχω διαβάσει, αυτός που ζει μες στη βασκανία, θα το εξηγήσω, βασκανία είναι κακία που κρύβει ατόφιο φθόνο, ολοκληρωμένο φθόνο. Φθόνο. Να βλέπεις το καλό και να σου καίει την καρδιά σου. Αυτό λέγεται βασκανία. Έτσι ζούσαν οι Εβραίοι. Γι' αυτό όταν είδανε λέει, τον ανέστησε. Λοιπόν, και τον Λάζαρο και τον Κύριο να μην τα σκοτώσουμε στη μέση. Δεν είναι θέμα να δω και να πιστέψω. Είναι θέμα τούτο εδώ μέσα που έχεις. Αν δεν είναι διεστραμμένο και υπάρχουν κάποια περιθώρια, εκεί θα βρει ο Κύριος να περάσει μέσα. Αν δεν αφήνει περιθώρια καθόλου για να σου μπει κάποια ακτίνα φωτός, τελείωσε, γεννήθηκε τυφλός, σκοτεινός θα βγεις από τον κόσμο. Σκοτεινός θα βγεις από τον κόσμο. Εδώ λοιπόν είναι το θέμα όλο, ότι κάπου το διάβασα εδώ πέρα, το θυμάμαι πως το λέει, κάπου εδώ το είδα. Λέει, τα σημεία ούτης πιστεύουση, τα θαύματα, δεν τα έχουν ανάγκη και δεν θέλουν να τα δούνε εκείνοι που πιστεύουν. Εκείνοι έχουν το μεγαλύτερο θαύμα που ονομάζεται πίστη. Τελείως. Αλλά τις απιστούσει, αλλά σε εκείνους που δεν πιστεύουν. Παράδειγμα, είχαν ανάγκη οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής να ακούσουν να σφυρίζει ο άνεμος από ψηλά να έρχεται και να κατεβαίνουν γλώσσες γεμάτες από φωτιά στα κεφάλια τους για να πιστέψουν προς Θεού. Αυτά έγιναν για εκείνους που ήσαν γύρω να δούνε και να πιστέψουν. Όσοι είχαν καλή πρόθεση. Αυτοί που δεν είχαν καλή πρόθεση πάλι είπανε, μεθυσμένοι είναι αυτοί. Είναι γεμάτοι από γλέφκος λέει, γλέφκος, από κρασί το πούμε πιο απλά. Και ο Κύριος που έκανε θαύματα, πάλι λέγανε, αυτά τα κάνει με τη δύναμη του διαβόλου.
Επομένως, έχουμε μέσα μας το υπόβαθρο αγνό, όσο είναι δυνατό καθαρό, όσο σαν άνθρωποι είμαστε δυνατόν να το βαστίξουμε, ώστε να περάσουν τα μηνύματα και να αφήσουν μέσα τη σφραγίδα τους και η ψυχή μας να πετάει στον ουρανό, τότε καλώς. Διαφορετικά, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι που δεν το θέλουμε και δεν το παραδεχόμαστε. Λοιπόν, ώστε λοιπόν κατέβηκε το Πνεύμα, λέει, το Άγιο σαν περιστέρι και σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Θέλει να μας πει με αυτό και ο Κύριος από ψηλά και το Ευαγγέλιο που είναι του Κυρίου, γιατί σαν περιστέρι ζω ήρεμο, λέει, είναι ζω ήρεμο. Ένα. Και μάλιστα, λέει, το είδαμε ο Ιερός Χρυσόστομος σε κάποια άλλη περίπτωση, όταν ο Νόε με την Κιβωτό έπλεε στα ύδατα και οι οικουμένοι πνιγότανε, όσο το δυνατόν οικουμένοι, τότε οικουμένοι, η μικρή οικουμένη που υπήρχε τότε, τότε, λέει, ο Νόε άφησε, λέει, την περιστερά και η περιστερά πέταξε και έφερε το μήνυμα ότι σταμάτησε ο χειμώνας. Προσοχή, σταμάτησε ο χειμώνας. Να κάνουμε μια παρατήρηση εδώ. Όταν ο άνθρωπος λαβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, σταματάει ο χειμώνας στην ψυχή. Σταματάει ο χειμώνας, η ακαταστασία, η αναπομπούλα που υπάρχει στην ψυχή, που έχει δημιουργήσει το κακό, η κακοκαιρία του διαβόλου μέσα στην ψυχή. Κάνει και ο διάβολος κακοκαιρία μέσα μας και μας κάνει άνω κάτω. Όταν λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο κατεβαίνει, είναι μέσα μας, αλλά εμείς το επικαλούμεθα, τότε πια η θάλασσα ταραχή σταματάει. Ένα. Νούμερο δύο. Έφερε, λέει, κλάδο ελέας. Ένα κλαρί από ελιά. Που σημαίνει ότι αυτό το ζώο, το ήρεμο, μετέφερε την ειρήνη και μέσα στην κυβότητα του Νόε. Ότι τέρμα η κακοκαιρία, ειρήνη πια, τώρα πια μπορείτε να βγείτε έξω. Τώρα πια μπορείτε να βγείτε έξω. Ακόμη, γιατί, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, άνοιξαν οι ουρανοί, γιατί άνοιξαν οι ουρανοί. Και απαντάει ο ίδιος, θα το πω εξηγημένος στη γλώσσα την απλή, δεν το καταλαβαίνεις, λέει, ότι όταν και εσύ βαπτίζεσαι, το ίδιο συμβαίνει, ότι ανοίγουν οι ουρανοί και οι άγγελοι χαίρονται. Δεν το καταλαβαίνεις ότι εσύ την ώρα που βαπτίζεται και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο πολιτογραφείσαι, γράφεσαι στα, θα το πούμε έτσι, στο δημοτολόγιο του ουρανού επάνω, ως πολίτης του ουρανού πια και είσαι Υιός του Θεού και αδερφός του Κυρίου κατά χάρη, κατά χάρη. Αυτό δεν το αντιλαμβάνεσαι, ότι ανοίγουν οι ουρανοί, ότι γίνεσαι παιδί του Θεού. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος, για να σε φωνάξει, λέει, αν ανέβεις και εσύ τον ουρανό μαζί του, να γίνεις δικός του εντελώς, εντελώς δικός του, και να ξέρεις ένα πράγμα, ότι από τη στιγμή εκείνη και μετά, της βαπτίσεώς σου, περπατάς στη γη και ζεις αγγελικά επί της γης, σαν να ζεις στον ουρανό επάνω. Αυτό σημαίνει το βάπτισμα. Δηλαδή, εμείς εδώ που ζούμε, ζούμε έχοντας το νου μας εκεί που ο Κύριος βάδισε πρώτος.
Γι' αυτό και πρόδρομος είναι ο Κύριος. Μπροστά στον δρόμο που ο ίδιος άνοιξε για τον ουρανό, βαδίζει ο Κύριος. Βαδίζει ο Κύριος. Είμαστε, επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, ουράνια όντα, ουράνια όντα, έχουμε φτερά λέει που πετάμε και αυτά τα φτερά μας θα δίνει το πάτσμα και κάθε φορά που εμείς ζητάμε τον Κύριο, είμαστε ψηλά μαζί του και ζητάμε και συζητάμε και περπατάμε και του ζητάμε και μας δίνει. Και του ζητάμε και μας δίνει. Θέλω από εδώ και πάλι, επειδή ο Κύριος ήρθε στη γη, βεβαίως με υπακοή στον Πατέρα του, με υπακοή στον Πατέρα του, το λέει και ο ίδιος, γεννηθήτω, το είπε στη Γεθσημανή, το θέλημά σου, με υπακοή στον Πατέρα του, και κατέβηκε στη γη για να κάνει το παν, η λέξη αυτή τη βάλω στο μυαλό μας, το παν για να μας σώσει. Το παν για να μας σώσει. Ο Ιερός Χρυσόστομος εκπλήσεται, δηλαδή περνάει από στάδιο εκπλήξεως, όταν διαβάζει τους προφήτας, Παλαιά Διαθήκη, και βλέπει, έρχεται ένας προφήτης, έρχεται άλλος προφήτης, έρχεται άλλος προφήτης, έρχεται άλλος προφήτης. Μια σειρά από προφήτες για να καλέσουν τον λαό εκείνο που ήταν μόνο, πίστευε στον ένα και μόνο Θεό, για να τον καλέσουν. Και γίνεται ένας διάλογος πάνω σε αυτό. Καλεί από ψηλά ο Θεός με τους προφήτες και ένα μεγάλο μέρος από τους Ιουδαίους δεν άκουγε. Και εκεί φαίνεται να συζητάει ο Θεός με ανθρώπινα μέτρα, βέβαια στη γραφή γράφεται για να το καταλάβουμε. Λέει παραδείγματος χάρη, τι ούκε πείσα το αμπελόνι μου, λέει, εγώ ο μεγάλος γεωργός του ουρανού, τι δεν έκανα στο αμπέλι μου για να βλαστήσει και να δώσει καρπούς. Και το βλέπω, ξέρω. Όλα τα έκανα, λέει. Ο Θεός το λέει μέσω προφήτη. Και όχι μόνο δεν τα έκανα όλα, αλλά έστειλα και γεωργούς κάτω επανάληψη και τους κόψα και τους γεωργούς. Δεν υπάρχει καμία απολογία. Αυτό σημαίνει, έκανε ο Κύριος μας και Θεός μας για να σώσει τον κόσμο, κάνει και θα κάνει μέχρι συντελείας του αιώνος. Γιατί? Για να φραγεί παν στόμα, να μην υπάρχει δικαιολογία να πεις κάποιος, Κύριε, εγώ δεν σε είδα, δεν σε άκουσα, δεν σε γνώρισα. Άλλωστε ένα μαντάτο μεγάλο, προφητεία, υπάρχει στο κομμάτι εκείνο της πόρνης γυναίκας που τον άλυψε με μύρο, που είπε ο Κύριος, αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα θα κηρυχθεί σαν Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Λέει, τούτο το Ευαγγέλιο κηρυχθήσετε πάση τη κτήση. Αυτό το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη την Οικουμένη. Από τότε μέχρι σήμερα και στους αιώνας θα ακούγεται. Έχουμε τηλεοράσεις που τα μεταφέρουν τώρα. Δεν είναι μόνο ότι πάνε οι Απόστολοι που τα κηρύττουν. Κηρύττουν και μέσα τηλεοράσεως. Και θέλω να πω δηλαδή, τι δεν έκανε ο Κύριος μας και Θεός μας για να σωθεί ο κόσμος, και ο κόσμος, ο δε παράνομος Ιούδας, που και η βολή της ημία. Δεν θέλει να συναντηθεί. Δεν θέλει να συναντηθεί. Ζούμε σε μία εποχή μηδενιστική, μηδενιστική, δηλαδή αυτό που είπα προηγουμένως, εάν η ψυχή είναι διεστραμμένη, μηδενισμό δέχεται. Τα μηδενίζει όλα. Δεν υπάρχει αξία για την ψυχή αυτή. Άλλωστε, έχει διαστραφεί, είναι σατανική και απορρίπτει ό,τι καλό υπάρχει. Απορρίπτει ό,τι καλό υπάρχει.
Διαβάζω ένα κομμάτι και τελειώνω από τον Ιερό Χρυσόστομο. Πώς ουν ουκ εσχά της Ανίας ένθα μεν απόλυτε και διαφθείρεται τα αποτιθέμενα σωρεύει άπαντα. Το εξηγώ. Δεν είναι λοιπόν σημάδι εσχά της Ανίας της τελευταίας βανίδας τρέλας. Εσχάτη, τελευταία. Εσχάτης Ανίας, τελευταίας βανίδας τρέλας. Ένθα μεν απόλυτε, εκεί που χάνονται και καταστρέφονται τα αποτιθέμενα, έχουμε κάποια αγαθά και λέει παίρνουμε και τα τοποθετούμε εκεί που η θέση που τα τοποθετούμε φανερώνει ότι είμαστε τρελοί και μάλιστα στο τελευταίο σημείο τρέλας. Θα το καταλάβω παρακάτω. Ένθα δε ανέπαφα μένει και πλοίο γίνεται, ενώ αν το τοποθετήσουμε εκεί που δεν μπορεί να τα πειράξει κανείς, το καταλαβαίνετε καλά, πού μπορούμε να τοποθετήσουμε από τα υλικά μας αγαθά, λέει ο Κύριος, δώστε μου τα στα χέρια μου. Και τα χέρια του Κυρίου λέει είναι οι φτωχοί, οι φυλακισμένοι, οι πεινασμένοι κλπ. Εκεί δεν χάνονται, λέει. Λέει, παραλαμβάνω, εκεί που μένα ανέπαφα και πλοίο γίνεται. Και γίνονται πιο πολλά, γιατί πρέπει και τόπο και επιτόκιο. Ναι. Εντάφθα μηδέν το ποροστόν από ό,τι δεν σε βέβαιος. Εκεί ούτε το ένα εκατομμυριστό δεν βάζουμε. Εκεί που καταστρέφονται βάζουμε, βάζουμε όλα, εκεί που μένουνε δεν βάζουμε ούτε το ένα, ούτε ένα εκατομμυριστό. Ιερός Χρυσόστομος. Εμείς νομίζουμε, αφήνουμε. Για γενναίες γενναιών 14 να ζήσουνε και οι άλλοι είναι να πεθάνουν στον κόσμο αυτό που ζούμε. Λοιπόν. Έχουμε και φέτος ζήσει τα μεγάλα γεγονότα. Αυτά που ζήσαμε με τη γέννηση, τη βάπτιση και μεθαύριο θα έχουμε την παπαντή του Κυρίου. Όμως η Εκκλησία μας τα γεγονότα αυτά τα προβάλλει όχι για να εορτάζονται άπαξ του έτους, γιατί είναι άχρονα, δεν μπαίνουν μέσα σε χρονική τροχιά αυτά τα γεγονότα που έζησε ο Κύριος επί της γης. Και ό,τι ζει η Εκκλησία μας σαν εορτή, σαν λατρεία, είναι χωρίς το χρώμα του χρόνου. Δεν το εγγίζει ο χρόνος. Καθόλου δεν το εγγίζει ο χρόνος, αντίθετα είναι αιώνιο παραδείσιο. Επειδή λοιπόν δεν τα εγγίζει ο χρόνος και είναι άχρονα, και εμείς οι ίδιοι μπαίνουμε μέσα σε αυτή την τροχιά των άχρονων γεγονότων. Λέει σήμερα ο άναρχος άρχεται. Η Εκκλησία φωνάζει, λέει σήμερα παίρνει αρχή εκείνος που δεν έχει αρχή. Ποιος παίρνει αρχή? Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Και εμείς τι κάνουμε με αυτόν τον τρόπο? Κάνουμε ακριβώς ό,τι και ο Κύριος. Δηλαδή σε μικρογραφία προσπαθεί ο Κύριος να μας βάλει σε αυτό το άναρχο μέσα, γιατί και εμείς άμα το σκεφτούμε καλά, πολύ καλά με το μυαλό μας, δεν θα βρούμε άκρη πότε γεννηθήκαμε. Να το καταλάβουμε καλά. Του Κυρίου η βουλή, η θέληση ή ο νους έχει αρχή? Αφού λέμε είναι άναρχος, δεν έχει αρχή. Μπορούμε να πούμε ότι κάποια στιγμή έβαλε στο μυαλό του να γεννήσει εμάς? Όχι.
Είναι αιώνια η σκέψη, προαιώνια η βουλή της γεννήσεως της δικής μας στον κόσμο αυτό. Και εμείς είμαστε μέσα στο άχρονο, αλλά σε χρόνο μέσα είναι μόνο το σώμα μας. Η ψυχή μας δεν έχει περιθώρια χρόνου, αρχή και τέλος ψυχή μας. Είναι κάτι που ο Κύριος μας το έφερε και είναι άειλο, είναι πνευματικό και περπατάει μέσα στην αιωνιότητα. Εμείς μόνο με τη βουρμιά την καθυλώνουμε, ώστε να μην ζει και να μην βιώνει εκείνο που είναι στα όρια και στα περιθώρια της αιώτας. Αν εμείς λοιπόν ζούμε αυτά που η Εκκλησία προβάλλει, ζούμε ακριβώς στον ουρανό επάνω, περπατάμε στον ουρανό επάνω, ας μην το καταλαβαίνουμε, γιατί λέει ο Κύριος το λέει και το πράγμα, αυτά που βιώνει η ψυχή είναι παραχώρηση θεία να μην τα αντιλαμβάνεται ο νους του ανθρώπου και να μην τα βλέπει τα μάτια. Παραχώρηση, γιατί δεν μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να τα κατανοήσει. Βίωμα κάνει. Γιατί βλέπουμε, πώς βλέπουμε έναν Άγιο που ζει στον κόσμο αυτό και λέει αυτός είναι εξαγιασμένος άνθρωπος. Φαίνεται ο Άγιος άνθρωπος, γιατί συμφέρονται και οι χριστιανοί. Και για να τελειώσω λέει το εξής, ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος. Ξέρετε, έτσι μιλάει, στη γλώσσα είναι αυτή το λέω, ξέρετε γιατί λιγοστεύουν αυτοί που εκκλησιάζονται. Ξέρετε γιατί λιγοστεύουν και τους αρπάζουν πολλούς από τους χριστιανούς οι αιρετικοί. Γιατί όλοι αυτοί που σήμερα είναι αιρετικοί κάποτε ήταν βαπτισμένοι άνθρωποι. Βαπτισμένοι. Γιατί εμάς μας απασχολεί τους χριστιανούς που εκκλησιαζόμαστε πιο πολύ η ύλη και λίγο έως και πάρα κάτω από λίγο ο ουρανός. Αν ήταν η ζωή μας όπως την ζητάει ο Χριστός, δεν θα κινδύνευε να χάσει εκκλησία ανθρώπους και να αλλάξουν στρατόπεδο. Αντίθετα, από το άλλο στρατόπεδο θα ερχόντουσαν σε εμάς. Όπως γιόρταζε ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις σε προχθές ή εχθές ήταν μάλλον, που βρήκε 13 χριστιανούς στην επισκοπή του και όλοι οι άλλοι σαν δωλάδρες, και όταν τον κάλεσε ο Κύριος άφησε 13 δωλάδρες και όλοι οι άλλοι χριστιανοί. Εκεί έπειθε η ζωή. Έπειθε το παρόν ενός Αγίου. Δεν πείθουμε με τη ζωή μας και έτσι με αυτόν τον τρόπο, ενώ θα έπρεπε να τραβάμε, τραβάνε άλλοι μέσα από την Εκκλησία. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Εύχομαι ο Κύριος να μας φωτίζει. Μπορείτε να πείτε κάτι εσείς. Μπορείς να μου πεις γιατί ο Χριστός αφού τα έκανε όλα καλά αυτούς τους Εβραίους που σήμερα σκοτώνουν τον άμαχο και τις μάνες τους ξύστηζε να τελειώναν. Έτσι έγινε. Να σε τα παίρνεις όλα, μην τα παίρνεις και κατά. Να σε τα παίρνεις κατά. Άρα, βάγει να τα απαντήσεις. Είναι γεγονός, δεν είναι μυστικό ότι ο Ισραηλίτικος λαός και από την Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή είναι σκληροτράχυλος, πολύ σκληροτράχυλος λαός. Αλλά δεν πάβει να λέει η Γραφή ότι η σωτηρία στον άνθρωπο ήρθε από το Ισραήλ. Γιατί δεν υπάρχει τώρα και άλλη απάντηση, Ευάγγελε. Πολλές απαντήσεις. Ποιος σταύρωσε στο Χριστό. Τέλειωσε. Είναι οι καλοί να κάνουν το οποίο δεν κακό. Αλλά δεν θα πει ότι και μέσα από το Ισραηλίτικο λαό δεν υπήρξαν Άγιοι και Απόστολοι και Χριστιανοί. Και για να το επιτρέπει ο Θεός αυτό, κάτι γνωρίζει. Βρέφτε εξοχήντε που δεν τους χρήστησα τέτοιο, να τελειώναν. Κάποιο λόγο έχει. Κάποιο λόγο έχει. Κάποιο λόγο έχει για κάτι. Να γράφει. Για να τα επιτρέπει, έχει το λόγο. Αυτό που δεν φοράει το δικό σκοτώνουν άμα δεν πρέπει να είναι. Ασκοτώνουν, έχουν λόγο. Και ο Ηρώδης σκότωσε τα νύχια. Είχε λόγο. Τι λόγο είχε. Στα χωράφια του δεν είναι. Στα χωράφια του δεν είναι. Πώς στα χωράφια του εγώ μπορώ. Ποιος είμαι εγώ που θα πω. Αυτό για μένα δίνει μια απάντηση στον αδερφό εκεί πέρα. Λοιπόν, γιατί είναι απάντηση. 10 λεπρί δεν θα αραπευτήκανε. Γιατί γύρισε ο ένας. Ένα γύρισε.
Αυτό δεν θα πει ότι είναι. Αυτό είναι ανθρώπινο. 6 δισεκατομμύρια. Εγώ πιστεύω ότι δεν αφορά μόνο του Ισραηλινίτε. Δεν θα είναι και τα 6,5 δισεκατομμύρια. Έτσι. Την αχαριστία εμεί δεν την βιώνουμε τώρα. Δεν υπάρχει θέμα. Πάντα. Δεν το συνέχεια. Κύριε, για προσέξτε. Λέει να εξαφανίσει το Ισραήλ από τη μέση κατά έναν τρόπο. Τι το βαστάει, λέει. Έτσι είπε ο Ιωσήφ. Ναι, και λέω, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Εάν πριν από τον Χριστό που περάσανε εγκλήματα φοβερά μέσα στο Ισραήλ, πόρνες μεγάλες κλπ. Η εξαφανίση αυτού δεν θα κάνουμε και τον Κύριο. Πόσες φορές καταστράφηκε. Δεν θα κάνουμε και τον Κύριο, δεν τον είχαμε. Όχι, ο Κύριος είπε ξεκάθαρα, είναι σαφές αυτό. Πόσες φορές καταστράφηκε το Ισραήλ. Αμαρτωλούς ήρθε να σώσει. Δεν ήρθε δικαίως. Η αμαρτωλή είναι αυτή η εγκληματία. Πάρα πολύ η αμαρτωλή είναι. Η αμαρτία δεν είναι το έγκλημα. Αλλά αυτό ήρθε να σώσει. Αμαρτωλούς, εν τω μεταξύ, ο υγιής λέει δεν έχει ανάγκη τον γιατρό. Ο άρρωστος έχει την ανάγκη τον γιατρό. Αλλά η αγάπη του Θεού. Η δικαιολογία στα δικαιολόγητα. Δεν το παίρνει έτσι περίεργα. Η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού περιμένει να γυρίσουν όλοι. Όλοι θέλει ο Θεός να γυρίσουν. Είναι το σχέδιο του Κυρίου. Αυτό θα πει αγάπη. Θέλω να σου προσέξει αν το καταλάβει ή όχι, θα μου πει εδώ το κατάλαβα, δεν το κατάλαβα. Είναι μια απάντηση. Λέει στην εποχή που ζούσαν οι Απόστολοι, ένας από τους 70 είχε το όνομα Κάρπος. Ένας σε 70 αποστολή, είχε 70 αποστολή καλέσει και ένας το λέγα Κάρπο. Στην Πελοπόννησο Κάρπο λέγεται. Κάρπος. 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 Όχι Κάρπος, Κάρπος. Λοιπόν, θέλω να καταλάβεις. Λοιπόν, αυτός είχε καταφέρει έναν ειδωλάτρη να τον διδάξει και παραμονή έφτανε να τον βαπτίσει. Κάποιος άλλος πριν το βαφτίσει, το κατάφερε να τον το τραβήξει πάλι πίσω. Και παρακαλάει τον Κύριο, Κύριε μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρε τον αυτόν από τη μέση, γιατί δεν με αφήνει να κάνω εδώ, θα κάνω το έργο μου. Να τον πάρεις, δηλαδή να τον αφαίρεις στη ζωή ο Κύριος. Και βλέπει μπροστά του τον Κύριο να απλώνει τα χέρια και σταυρό παράλληλα, και να λέει σε αυτόν που ζητούσε να καθαρίσει από τη μέση τον κάρπο, τον άλλονε, χτύπα του λέει κάρπε, δώσ' του χτύπα του λέει στο χέρι μου, γιατί με αυτόν τον τρόπο με ξανασταυρώνεις και είμαι πολύ ευχάριστα αποφασισμένος να ξανασταυρωθώ αρκεί να σωθούν πάλι οι άνθρωποι. Αν κατάλαβες τίποτα τώρα εκεί. Ο ένας ζητούσε να καθαρίσει τον άλλον από τη μέση γιατί έκανε κακό, και ο Κύριος απαντούσε, όχι, γιατί εγώ ήρθα να σταυρωθούν να σωθούν. Ο Απόστολος Παύλος δεν έλεγε αρκετές φορές, Κύριε, να σωθούν αυτοί και να μη σωθώ εγώ. Αυτό θα πει η αγάπη. Παραβολή με το Άγιος Εντώνη με τα θηρία, τι νόημα έχει, ας πούμε. Εγώ λοιπόν έχω να πω ότι δεν μπορούμε να διαβάσουμε το μυαλό του Θεού και να μαρτάνουμε από αυτό. Εγώ το δικό μου μυαλό, το περιορισμένο, λέει αυτό ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Και τους περιμένεις. Τι είχαν. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και τους περιμένει. Τι να σωθούν, ρε. Το αυτοί όμως που λες οι άνθρωποι σαν. Εναντίον περιπτώσει, δεν το έχουμε ανοίξει πολύ το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός κάνει λάθος τώρα. Δηλαδή έτσι, ας μην το προεκλείψουμε. Εσύ είσαι εκνευρισμένος τώρα και όντως όλος ο κόσμος είναι. Αλλά δεν έπεται ότι ο Θεός έκανε. Έχει ένα κενό εκεί, ένα λάθος που δεν. Ειδικά αυτοί τον κυνηγήσαν. Για να ρωτήσουμε, γιατί με αφήνει εμένα και ζω, αφού είμαι ευρώμικος άνθρωπος. Έτσι. Ας να ρωτηθούμε εμείς. Το παρώ έτσι. Γιατί με αφήνει και ζω αφού με φέρνουν ως άνθρωπος. Ας να ρωτηθούμε όλοι σ' αυτό και μετά. Δώσες τους κάθε σαμπαντιόν αυτό το κύριο. Δεν το ήξερε. Εμείς θα δώσουμε άφεση. Τι είμαστε εμείς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον. Πάτερ ημών του Αγίου της Ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγησι μας χειρασμού,
αλλά ρίσε ημάς από την πονή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχαριστούμε και καλή χρονιά. Κανα μισά όλο πιο πίσω. Μισή ώρα πιο πίσω. Καλό θα ήταν, γιατί και τώρα μεγαλώνει η ημέρα. Ωραία, 6.30. 6 και μισή. Ακούστε και σε όλους. 6 και μισή το σχόλιο. Καλό είναι, καλό είναι. Και άλλη μια φορά, 6.30, ε. Δεν το ξεχάσουμε. Το όνομα στους Εβραίους, ε. Βασίλη, να μην σ' άκουσε τίποτα. Σου λέω να πω να σου πω. Θέλω να έρθω και εκτός από τη γιορτή, θέλω να έρθω εδώ. Εκτός από τη γιορτή, κάτω να μην έρθω εδώ. Γιατί... Άστιγε, τελείωσε. Όχι, δεν τελείωσε, λέω. Αλλά λέω εγώ και εκτός αυτού.